Αν κάποτε είχατε ασχοληθεί με το δικτυακό marketing και σκέφτεστε να ξαναξεκινήσετε, αλλά διστάζετε ή νομίζετε ότι δεν θα σας δεχτεί πίσω ο ανάδοχός σας, θα ήθελα να παρακολουθήσετε με προσοχή το σημερινό βίντεο. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Καταμάχη του δικτυακού marketing», δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι το 41ο βίντεο και θέλω να σας πω ότι με χαρά θα σας δεχόμουν να συνεργαστούμε ή να ξανασυνεργαστούμε. Αυτό το βίντεο είναι κυρίως για τους ανενεργούς δικτυωτές στο δικτυακό marketing, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε επιχείρηση, προϊόν ή υπηρεσία. Υπάρχει ένα ποσοστό φθοράς, αν μπορώ να το πω έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Έχετε ποτέ γραφτεί στο γυμναστήριο? Πολλοί κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν γραφτεί σε ένα γυμναστήριο. Όταν γραφτήκατε, πόσες φορές πήγατε? Σίγουρα ξεκινήσατε με σκοπό να πάτε για καιρό, γιατί θέλετε ενδεχομένως να αλλάξετε κάποια πράγματα στην εμφάνισή σας και στην υγεία σας. Αλλά πολλές φορές επιτρέπουμε διάφορα πράγματα στη ζωή μας να μας αποσπούν την προσοχή από τους στόχους μας και έτσι σταματάμε αυτό που αρχίζουμε. Και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές μάλιστα. Γράφτηκα στο γυμναστήριο, πήγα 1-2 εβδομάδες και μετά σταμάτησα. Ή πήγα για 2-3 μήνες ή και 4 και μετά σταμάτησα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο δικτυακό marketing. Κάποιοι άνθρωποι ξεκινάνε συνεργασία με μια εταιρεία δικτυακού marketing γιατί θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα στη ζωή τους. Εμπνεύστηκαν από τον άνθρωπο που τους είσαι την επιχείρηση ή από τα προϊόντα ή από το πλάνο marketing και πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν. Έδωσαν κάποια χρήματα, έκαναν μερικές επαφές ή και καθόλου και μετά από μερικούς μήνες, εβδομάδες και ίσως μέρες τα παράτησαν. Αν έχετε κάνει κάτι παρόμοιο, καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε γιατί όλοι μας το έχουμε περάσει. Απλά θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που νομίζω ότι εκφράζει όλους τους αναδόχους σε όλες τις εταιρείες που έχουν ανενεργούς συνεργάτες. Το οποίο είναι το εξής, ότι αν σκέφτεστε να ξαναξεκινήσετε, αλλά διστάζετε ή νομίζετε ότι δεν θα σας δεχτεί πίσω ο ανάδοχός σας, θα ήθελα να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι ο ανάδοχός σας θα σας δεχτεί πίσω με χαρά. Αν σκέφτεστε ότι θα θέλετε να ασχοληθείτε ξανά με το δικτυακό marketing και την εταιρεία σας, απλά κάντε το, μην διστάζετε. Ξέρω ότι θα είναι λίγο άβολα στην αρχή, θα νιώθετε λίγο μουδιασμένοι, αλλά μετά από λίγο καιρό θα επανέλθετε σε κανονικούς ρυθμούς. Σηκώστε το τηλέφωνο ή γράψτε ένα email ή ένα μήνυμα και επικοινωνήστε με τον ανάδοχό σας και πείτε του ότι θέλετε να ξανασχοληθείτε. Πείτε του να σας ενημερώσει για όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο διάστημα που λείπατε και να σας δείξει πώς θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε την αξία μιας επιχείρησης δικτυακού marketing και τα παρατάμε λέγοντας «Δεν βαριέσαι, άλλωστε δεν υπάρχουν και δεσμεύσεις». Αυτό που λέω στους υποψήφιους συνεργάτες μου είναι ότι το καλό με αυτή τη δουλειά είναι ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Η μόνη δέσμευση που έχετε είναι προς τον εαυτό σας και προς τους στόχους σας. Αν λοιπόν έχετε ακόμα κάποιους απραγματοποιητούς στόχους και όνειρα και βλέπετε ότι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή δεν σας οδηγεί στην επίτευξή τους, τότε επικοινωνήστε ξανά με τον παλιό σας ανάδοχο και πείτε του να σας βοηθήσει να βάλετε ένα πλάνο για να τους πετύχετε. Και αν είστε ανενεργός δικτυωτής και βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχετε κάποιους στόχους και όνειρα και ότι σας ενδιαφέρει η επίτευξή τους. Πιστέψτε με, ο ανάδοχός σας θα χαρεί πολύ που του τηλεφωνήσατε. Αν όμως νιώθετε ότι δεν μπορείτε να δουλέψετε μαζί του, κανένα πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχουν εταιρείες ή ομάδες στην ίδια εταιρεία που ταιριάζουν καλύτερα σε εσάς. Και αναφέρομαι ακόμα και στους δικούς μου ανενεργούς συνεργάτες. Φυσικά θα δεχτώ με χαρά όλους όσους αποφασίσουν να επιστρέψουν, ακόμα και άτομα που δεν ήταν στην ομάδα μου ή που δεν ήταν καν στην εταιρεία μου. Είστε λοιπόν όλοι καλοδεχούμενοι. Αυτό ήταν. Ελπίζω βλέποντας αυτό το βίντεο να παρακινηθείτε ώστε να επικοινωνήσετε με τον παλιό σας ανάδοχο ή με οποιονδήποτε ανάδοχο και να αποφασίσετε να ξαναξεκινήσετε τώρα που τελειώνει αυτή η χρονιά, ώστε με τη νέα χρονιά να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Αν το κάνετε, θα χαρώ να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε ότι το κάνατε εξαιτίας αυτού του βίντεο. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικές marketing, επικοινωνίας, χειρισμό αντιρρήσεων, πωλήσεων και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντας το email σας στη φόρμα που βρίσκεται πάνω δεξιά. Επίσης, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντας το κόκκινο κουμπί, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Αυτά, κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, είστε καλοδεχούμενοι, ξαναξεκινήστε και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!